αφορμή η παρουσίαση του έργου του Δημήτρη Παπαδημούλη, αιτία όμως η έγνοια μας για την πορεία του τόπου, για την πορεία της Ευρώπης, η ανάγκη να βάλουμε όλοι και όλες πλάτες σε μια συλλογική προσπάθεια δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη, να κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα, πάνω απ' όλα όμως την κοινωνία όρθια, και να αναζητήσουμε εναλλακτικές για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε κρίση. Μια Ευρώπη που ορθώς οι αναλύσεις μας για χρόνια εντόπιζαν ότι είναι το ίστατο πεδίο της πάλης, ταξικής, κοινωνικής, πολιτικής. Μια Ευρώπη όμως που σήμερα βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού. Και οι δυνάμεις που από αριστερή, προοδευτική, αλλά φιλοευρωπαϊκή σκοπιά ασκούν κριτική και ζητάνε την αλλαγή της, οφείλουν να παραμερίσουν διαφορές, να αναστοχαστούν, να θέσουν κοινούς στόχους και διλήμματα και να παλέψουν μαζί. Από αυτή την έννοια, είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση απολογισμού για τα 2 χρόνια δουλειάς της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας και του Δημήτρη του Παπαδημούλη ως επικεφαλής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι δεν έγινε σε αυτά τα 2 χρόνια, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. 3 παράλληλες κρίσεις, μεγάλες κρίσεις, πέραν της οικονομικής κρίσης, της κρίσης κρέους που τη βιώνουμε με ιδιαίτερη ένταση στην Ελλάδα το 10, τα τελευταία 2 χρόνια ξεσπάσαν και 2 κρίσεις πρωτοφανείς και δύσκολες. Η προσφυγική κρίση, αλλά και η κρίση ασφάλειας με τρομοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης ως αποτέλεσμα ενός ακραίου φονταμενταλισμού θρησκευτικού εξτρεμισμού. 3 παράλληλες κρίσεις από τις οποίες οι 2 είχαν δυστυχώς ως επίκεντρο τη χώρα μας. Ευτυχώς όχι η τρίτη, αλλά και 2 κρίσεις δεν είναι λίγες. 2 χρόνια στα οποία ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη κάτι που φάνταζα κατόρθωτο, αδύνατο να συμβεί. Για πρώτη φορά είχαμε την αριστερά στη διακυβέρνηση μιας χώρας του ευρωπαϊκού πυρήνα. Εντάξει, με εξαίρεση την Κύπρο, αλλά νομίζω ότι μια μεγάλη χώρα του ευρωπαϊκού πυρήνα ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς εύκολα να το υποθέσει ότι θα συμβεί. Σε αυτά τα 2 χρόνια είχαμε τη μετοπική σύγκρουση με την ευρωπαϊκή νομοτέλεια της λιτότητας στο πρώτο σκληρό εξάμεινο της διαπραγμάτευσης. Είχαμε ένα δημοψήφισμα και 2 εκλογικές αναμετρήσεις νικηφόρες για το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε όμως και τη ραγδαία άνοδο του ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη, αλλά όχι από τα αριστερά, από τα δεξιά. Και βεβαίως η προσφυγική κρίση να παραλύει την ευρωπαϊκή ηγεσία, να την βρίσκει αδύναμη ανάμεσα στις συμπληγάδες, από τη μια της αντιμετώπισης της κρίσης με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες και από την άλλη της ραγδαίας ανόδου του ακροδεξιού λαϊκισμού. Και είχαμε σχάτως το περασμένο Ιούνιο και ένα δημοψήφισμα σοκ στη Μεγάλη Βρετανία, την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξάφνου όλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι ο κίνδυνος της Ευρώπης δεν είναι όσοι αμφισβητούν ανόητους μη αποτελεσματικούς κανόνες, κανόνες που δεν λειτουργούν και ζητάνε αυτοί οι κανόνες να αλλάξουν, αλλά ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι όσοι αμφισβητούν αξίες, όχι όσοι αμφισβητούν κανόνες. Αξίες όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, ο διαμερισμός της ευθύνης και των βαρών σε μία ένωση. Και ξάφνου όλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι τελικά ο κίνδυνος για την Ευρώπη δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που έπρεπε κατά το δόγμα Σόιμπλε να τιμωρηθεί επειδή τολμά και σηκώνει ανάστημα στους κανόνες
και ζητά να αλλάξει η Ευρώπη. Αλλά ο κίνδυνος για την Ευρώπη, ο πραγματικός κίνδυνος για την Ευρώπη, είναι οι λαϊκιστές της δεξιάς και η ακροδεξιά, που δεν θέλουν η Ευρώπη να αλλάξει, αλλά θέλουν η Ευρώπη να διαλυθεί. Και το λένε καθαρά. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς εξελίσσεται μια αναμέτρηση καθοριστική σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, κοινωνικό, ταξικό. Μια αναμέτρηση όμως που έχει καθαρό πολιτικό πρόσημο, κατά την άποψή μου. Προοδευτικό από τη μια μεριά, συντηρητικό, υπερσυντηρητικό από την άλλη. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι όσοι στην Ευρώπη κατατάσσουμε τους εαυτούς μας στις πολιτικές δυνάμεις της προόδου, που θέλουν να σβρώχουν τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος, ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να λειτουργούμε τόσο κατακερματισμένα όσο κατακερματισμένη είναι και η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω δύο λόγια για τον ΣΥΡΙΖΑ ως σημείο αναφοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτής της προσπάθειας σήμερα να μην είναι όλες αυτές οι δυνάμεις απολύτως κατακερματισμένες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που πριν από 2 χρόνια παρουσιάζοντας ως ο δαίμονας του αντιευρωπαϊσμού, σήμερα πιστεύω και έχει γίνει αυτό, νομίζω, από όλους αποδεκτό, αναγνωρίσιμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και ιδιαίτερα οι προσπάθειές μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ένα γόνιμο μπόλι. Όπως η μάχη μας στην περίοδο της διαπραγμάτευσης μπόλιασε το αίτημα, το πανευρωπαϊκό αίτημα για τερματισμό της λιτότητας και για σεβασμό στη δημοκρατία, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως η κοινοβουλευτική ομάδα του στην Ευρώπη, στο Ευρωκοινοβούλιο, με επικεφαλή στο Δημήτρη, είναι η μαγιά για έναν αναγκαίο διάλογο που πρέπει να διεξαχθεί ανάμεσα στις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, της Πράσινης Αριστεράς και της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Και πιστεύω ότι πρέπει οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις της Ευρώπης να συνεννοηθούμε, γιατί πρέπει να δουλέψουμε από κοινού για μια μεγάλη και αναγκαία πολιτική στροφή στην Ευρώπη. Γιατί με την προσκόλλησή του στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο οικονομικής οργάνωσης, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα κλονίζεται και το συλλογικό όραμα για την ευρωπαϊκή προοπτική ξεθοριάζει. Κινητοποιεί λίγους, συνεγείρει όλο ένα και λιγότερους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν αλλάξει, θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα σοβαρά υπαρξιακά προβλήματα. Γιατί οι 3 κατεξοχήν ευρωπαϊκές κρίσεις στις οποίες αναφέρθηκα, η οικονομική, η προσφυγική και η κρίση ασφάλειας, έχουν έναν κοινό παρονομαστή: την απουσία ουσιαστικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, την κατήσχυση της λογικής «αν κάτι δεν είναι στη δική μου αυλή, ας το λύσει αυτός που έχει το πρόβλημα». Και με αυτή τη λογική όλοι μαζί βουλιάζουν, και αυτοί που έχουν το πρόβλημα και αυτοί που νομίζουν ότι δεν το έχουν. Βουλιάζουμε στην ανεργία, στη φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Και όλοι μαζί απειλούμαστε από την ξενοφοβία, από τον λαϊκισμό και το μίσος για τον συνάνθρωπο, από όλες αυτές τις ιδέες, εν πάση περιπτώσει, που αναπαράγουν σήμερα οι δυνάμεις της ακροδεξιάς και του ρατσισμού. Η διαδικασία λοιπόν που ξεκίνησε με την διακήρυξη της Μπρατισλάβας πριν από λίγες μέρες, στην σύνοδο, την άτυπη των 27 στην Μπρατισλάβα, και θα ολοκληρωθεί στη Ρώμη
τον ερχόμενο Μάρτιο, στην επέτειο των 60 χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης, είναι κατά την άποψή μου μια τελευταία σημαντική ευκαιρία της Ευρώπης για να παραμείνει ενωμένη. Και γι' αυτό η συνέχεια αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να είναι εμπνευσμένη, θα πρέπει να είναι τολμηρή και ελπιδοφόρα. Να αντιστοιχηθεί με την απέτηση της εποχής και να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ιστορίας. Η Ρώμη το Μάρτιο 17 θα πρέπει να οριοθετήσει μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη. Ίσως ακούγεται βαρύγδουπο, αλλά νομίζω έτσι είναι, πολιτικά ισοδύναμη της συνθήκης της ιδρυτικής της Ρώμης. Ένα οραματικό και στρατηγικό σημείο αναφοράς για το κοινό μας μέλλον. Μια πηξίδα για την ουσιαστική επανίδρυση της Ευρώπης. Και γι' αυτό έως τη Ρώμη θα πρέπει να έχουμε συμφωνήσει σε πρωτοβουλίες εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τουλάχιστον ο στενός πυρήνας της, η Ευρωζώνη, να γίνει πιο λειτουργικός και περισσότερο δημοκρατικός. Να έχουμε εξειδικεύσει τα βήματα για την κοινωνική Ευρώπη, τη δημοσιονομική ένωση και παράλληλα τη διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου των κρατών μελών. Και ταυτόχρονα να έχουμε προχωρήσει σε αποφασιστική αντιμετώπιση τουλάχιστον στις δύο εκ των τριών κρίσεων. Στην προσφυγική κρίση, που σημαίνει διαφύλαξη της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και άρα δημιουργία νόμιμων ροών που θα αντικαταστήσουν τις παράνομες ροές στο Αιγαίο, νόμιμων ροών και άρα μετεγκατάσταση, relocation και επανεγκατάσταση, δηλαδή και από την Τουρκία προς την Ευρώπη αλλά και από τις χώρες υποδοχής, ενίσχυση της οικονομικής βοήθειας στις χώρες υποδοχής και επιτάχυνση της απελευθέρωσης της βίζας με την Τουρκία. Και σε ό,τι αφορά την οικονομική κρίση, θα πρέπει επιτέλους να δοθεί μια διέξοδος. Και νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα αποτελεί ίσως το τελευταίο εμπόδιο για να δοθεί αίσθηση της διεξόδου συνολικά στην Ευρώπη. Αλλά νομίζω ότι επιτέλους την Ελλάδα πρέπει να δοθεί το συντομότερο δυνατό και σημειολογικά, αν θέλετε, ως ένδειξη ότι ξεπερνάμε μια 7ετή κρίση, στην Ελλάδα πρέπει να δοθεί επιτέλους ό,τι ακριβώς η ίδια συμφωνία προβλέπει και ό,τι ακριβώς η χώρα μας δικαιούται. Δηλαδή, συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για την ελάφρυνση χρέους χωρίς νέες παρατάσεις και αναστολές. Έλεγα όμως πιο πριν ότι στις εξελίξεις των τελευταίων δύο χρόνων στην Ευρώπη, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Ελλάδα διαδραμάτισαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν ένα ρόλο κεντρικό και καθοριστικό. Και νομίζω ότι σημαντικότερη απόδειξη γι' αυτό ήταν η πρόσφατη σύνοδος των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διακήρυξη των Αθηνών. Που πιστεύω ότι και μόνο ότι υπήρξε αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός, ένα σημαντικό σταθμό στις ευρωπαϊκές διαδικασίες. Μιας και όπως δήλωσε και ο Ρωμάνο Πρόντι, ήταν μια σύνοδος που άργησε τουλάχιστον 10 χρόνια να συμβεί. Κάλλιο αργά όμως παρά ποτέ. Η σύνοδος αυτή επισφράγγισε την συναντήληψη των χωρών του Μεσογειακού Νότου στις μεγάλες ευρωπαϊκές προκλήσεις του σήμερα, επιχειρώντας όμως ταυτόχρονα και την διατύπωση συγκεκριμένων και ρεαλιστικών εναλλακτικών προτάσεων. Και ταυτόχρονα, πιστεύω έδωσε ένα τέλος στην διαρκή για πολλά χρόνια απομόνωση της Ελλάδας. Στην ψευδή εντύπωση ότι η κρίση αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα και ότι η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει,
είναι μια χώρα παράδειγμα προς αποφυγή που δεν πρέπει οι άλλες χώρες να βρίσκονται μαζί της για να μην χαρακτηριστούν και αυτές. Με δύο λόγια, η Ελλάδα παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει και κυρίως ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια και παρά την συσσόρευση όλων αυτών των βαρών που γίνεται δυσβάστατη για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, εν τούτης, μετατρέπεται σιγά σιγά από το μαύρο πρόβατο και το μέρος του προβλήματος σε πρωταγωνιστή ευρωπαϊκών διεργασιών, θετικών διεργασιών και σε μέρος της λύσης. Και χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι λύσαμε το γόρδιο δεσμό, αλλά νομίζω ότι ούτε αμεληταίο είναι, λίγες μέρες αργότερα η ομιλία του Προέδρου Γιούνκερ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε λίγο από το χρώμα της διακήρυξης των Αθηνών. Αλλά και στην Μπρατισλάβα, στη διακήρυξη της Μπρατισλάβα, που για άλλη μια φορά, αν θέλετε, με ειλικρίνεια να πω, θα το πω, το γνωστό αγγλοσαξονικό «too little, too late», «πολύ λίγο, πολύ αργά», εν τούτης και ούτε αυτό είναι αμεληταίο και εκεί ενσωματώθηκαν κάποιες έννοιες που δεν θα μπορούσε κανείς ούτε καν να συζητήσει ένα χρόνο πριν. Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης και η έξυπνη ευελιξία. Αλλά για να είμαστε ακριβείς, αυτές οι δύο αρχές συνεπάγονται πρώτον σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, τη συγκρότηση ενός νομικά δεσμευτικού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που θα κατοχυρώνει όλα τα κράτη-μέλη χωρίς εξαιρέσεις, αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, συλλογικές διαπραγματεύσεις, εργασιακή ασφάλεια, δικαίωμα των εργαζόμενων να ζουν αξιοπρεπώς από την εργασία τους, αλλά και των ηλικιωμένων σε μια αξιοπρεπή σύνταξη. Και σε ό,τι αφορά την άλλη έννοια, την έννοια της έξυπνης ευελιξίας, αυτό σημαίνει δημοσιονομική ευελιξία για την ανάπτυξη. Τόσο ως επενδυτικό κίνητρο, με την εξαίρεση από το έλλειμμα και το χρέος των εθνικών συγχρηματοδοτήσεων σε επενδυτικά σχέδια από το λεγόμενο Ταμείο Γιούνκερ και το ΕΣΠΑ, όσο όμως και ως διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου για την άσκηση αναγκαίας πολιτικής κοινωνικής προστασίας σε εθνικό επίπεδο. Επειδή όμως παρά τα θετικά αυτά βήματα σε λεκτικό και ρητορικό επίπεδο βρισκόμαστε πολύ μακριά από το να γίνουν πράξη, οφείλουμε να δράσουμε. Και οφείλουμε να δράσουμε τώρα. Και αν κάτι αφήνει ως δίδαγμα η ελληνική εμπειρία της διαπραγμάτευσης, είναι ότι κανείς, όσο δίκιο και αν έχει, όσο προετοιμασμένος και να είναι, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Χρειάζονται συμμαχίες. Χρειάζονται συμμαχίες και κοινά βήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στίχημα της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων σήμερα στην Ευρώπη. Ένα στίχημα υπαρξιακών διαστάσεων, όχι μόνο για τις προοδευτικές δυνάμεις και για την αριστερά, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, για τη βιώσιμη Ευρώπη χωρίς την προοδευτική σφραγίδα δεν θα υπάρξει, όπως δεν υπήρξε και στο παρελθόν. Από το μανιφέστο του Βεντοτένε μέχρι και τη συνθήκη της Ρώμης, η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχει σε σημαντικό βαθμό διαμορφωθεί από την πολιτική έμπνευση προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικότητων. Στην κατεύθυνση αυτή, στην τελευταία συνάντηση των προοδευτικών ηγετών όπου εκλήθη στο Παρίσι τον Αύγουστο, που οργάνωσε ο πρόεδρος Ολάντ, πρότεινα και δεσμευθήκαμε να οργανώσουμε ένα φόρουμ των ευρωπαϊκών προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων στην Ευρώπη. Γιατί ξέρετε, το σημερινό στρατηγικό αδίέξοδο της Ευρώπης είναι σε μεγάλο βαθμό και αντανάκλαση του στρατηγικού αδιεξόδου της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και από αυτό το αδιέξοδο θα πρέπει
εμείς πρώτοι να βγούμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε και την Ευρώπη. Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω βλέπουμε και ενδιαφέροντα σημάδια το τελευταίο διάστημα. Όπως το σημάδι από την πολιτική στροφή του γερμανικού SPD και την συγκρότηση κυβέρνησης συμμαχικής στο Βερολίνο, στο κρατήριο του Βερολίνου, ανάμεσα στο SPD, τη σοσιαλδημοκρατία δηλαδή τη γερμανική, τον Die Linke, τη γερμανική αριστερά και τους πράσινους. Αυτό λοιπόν τον ενδιαφέροντα και αναγκαίο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, που προφανώς αφορά και το μέλλον της Ελλάδας, δεν μπορούμε παρά να το διεξάγουμε και στην πατρίδα μας. Αφού ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης και των εξελίξεων. Σε λίγες μέρες έχουμε ένα κρίσιμο συνέδριο για την αριστερά. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι κρίσιμο διότι δεν υπάρχει κάποιο εκλογικό διακύβευμα. Δεν υπάρχει κάποιο πολιτικό ντέρμπι για το ποιος θα εκλεγεί η πρόεδρος ή για το ποιες απόψεις και τάσεις θα υπερισχύσουν. Εν τούτης θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιμο συνέδριο στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βρίσκεται ακριβώς ένα χρόνο μετά την κρίση, ένα χρόνο διακυβέρνησης και έχοντας τρία μπροστά μας μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα και τη θέση της στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι το συνέδριο αυτό πρέπει να είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσει αυτός ο αναγκαίος διάλογος και να διευρυνθεί. Ξέρω βέβαια ότι σε αυτό το διάλογο δυστυχώς δεν δύνανται να συμμετάσχουν οι οργανωμένες δυνάμεις της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας, αφού έχουν κάνει δυστυχώς αυτοκαταστροφικές πολιτικές επιλογές τύχησης πίσω από μια ακραία νεοφιλελεύθερη δεξιά, του κ. Μητσοτάκη. Γνωρίζω ωστόσο, και όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ότι εκτός από τα κόμματα υπάρχουν και πολιτικές κινήσεις, δυνάμεις, προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, της ανανεωτικής αριστεράς, του σοσιαλιστικού χώρου, που είτε σε προσωπικό, είτε σε συλλογικό επίπεδο θα ήθελαν να λάβουν μέρος σε ένα τέτοιο γόνιμο διάλογο. Χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς ιδιοτέλειες. Για να καταθέσουν την άποψή τους, να προσφέρουν στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για την αλλαγή στην Ευρώπη, στη μεγάλη αυτή προσπάθεια για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση στην πατρίδα μας. Και θα ήθελα σήμερα με την ευκαιρία και την τιμή που μου κάνει ο Δημήτρης να μου αναθέσει ένα χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση, να απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση διαλόγου και συμπόρευσης σε όλες αυτές τις δυνάμεις, σε όλες αυτές τις προσωπικότητες. Γιατί η προσπάθειά μας να ξαναστήσουμε την Ελλάδα στα πόδια της, αλλά με την κοινωνία όρθια και προστατευμένη, είναι μια προσπάθεια που μας αφορά όλες και όλους. Όλες τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Και έχουμε μια ευκαιρία πολύ σημαντική, που η ιστορία δεν δίνει πολύ συχνά. Είμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου και έχουμε την ιστορική ευθύνη. Πιστεύω λοιπόν ότι από αυτόν τον κοινό αγώνα δεν μπορεί και δεν πρέπει να περισσεύει κανείς σε καμιά. Θέλω λοιπόν με αυτές τις σκέψεις να ευχαριστήσω τον Δημήτρη για τη σημερινή αφορμή, όπως είπα αρχικά, αφορμή και όχι αιτία, για να συναντηθούμε ξανά. Θα τον ευχαριστήσω όμως κυρίως για το έργο και την προσπάθειά του. Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως μοναδικού Έλληνα και μοναδικού αριστερού αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί με τις παρεμβάσεις του και κυρίως με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών του, πιστεύω ότι διαμορφώνει μια νέα και αναγκαία δυναμική για την αριστερά, για τις ιδέες μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.